Στην τελική ευθεία λοιπόν για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και ολωνών το ενδιαφέρον των δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων όλης της χώρας στρέφεται στο πότε ακριβώς θα πληρωθούν την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσής τους για το 2013. Και εκτός της εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης υπάρχει και η πληρωμή της τρίτης δόσης του μέτρου 144 του 9000 που σίγουρα καθυστέρησε αδικαιολόγητα ενώ υπήρχε η πληροφορία πως θα δοθεί μέσα στο Νοέμβριο. Η πιο πιθανή ημερομηνία πληρωμής της εξόφλησης του τσεκ θεωρείται η Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου και σίγουρα δεν θα προλάβουν να χαρούν το γεγονός οι δικαιούχοι αγρότες αφού οι εργάσιμες ημέρες για να εξυπηρετηθούν από τα καταστήματα της Πειραιός είναι μόλις μια μισή ημέρα, 23 και 24 Δεκεμβρίου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ούτε η αγορά θα καταλάβει και θα αισθανθεί αυτή την πληρωμή. Γι' αυτό λοιπόν η ιδανικότερη ημερομηνία πληρωμής είναι λίγες ημέρες νωρίτερα, δηλαδή από τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου. Αλλά γι' αυτό βέβαια θα πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως αυτοί που έχουν και την σχετική ευθύνη. Οι καθιερωμένες τακτικές αρχαιρεσίες στο Σωματείο Κρεοπολών Πιερίας πραγματοποιήθηκαν χθες Τετάρτη 27 Νοεμβρίου και ανέδειξαν νέο Προεδρείο και νέα πρόσωπα στο όργανο αυτό που έχουν οι κρεοπόλες του νομού μας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επανεξελέγει στη θέση του Προέδρου Παμψηφή μάλιστα ο Νίκος Νατσιόπουλος, Αντιπρόεδρος ο Γιάννης Μιτσιμπόνας, Γραμματέας ο Χρήστος Λάζος, Ταμείας ο Χαράλαμπος Τσεντίδης και μέλη οι Δημήτρης Παρλίτσης, Λέτσιος Βουδούρης και Θόδωρος Μαράζης. Επίσης εξελέγει αντιπρόσωπος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρεοπολών ο Χρήστος Λάζος και αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Πιερίας ο Νίκος Νατσιόπουλος. Στην Ελεκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Βαγγέλης Τσανακούδας, Νίκος Αποστολόπουλος και Παναγιώτης Βουδούρης. Υπενθυμίζεται πως η θητεία του νέου Προεδρείου είναι τριετής. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί πως η επανεκλογή του Νίκου Νατσιόπουλου στη θέση του Προέδρου των Κρεοπολών Πιερίας δεν είναι τυχαία καθώς τα δείγματα γραφής του είναι απτά και έμπρακτα. Ανωδική είναι η παραγωγή βιολογικών προϊόντων στην Βουλγαρία και τα Σκόπια. Αυτό συμβαίνει λόγω της ζήτησης από ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές αλλά και από την αύξηση των κρατικών τους επιδοτήσεων. Οι χώρες κυριαρχούν στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων και αξιοποιούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Η χρηματοδότηση που παρέχεται στον τομέα με τη μορφή επιχορηγήσεων αυξάνει. Ενώ από το 2007 οι επιχορηγήσεις έφταναν στα 180.000 ευρώ, τώρα πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σαν αποτέλεσμα η αγροτική έκταση που υπάρχει για βιοκαλλιέργειες αυξήθηκε κατά 52.660 στρέμματα. Ο δε αριθμός των αγροτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυξήθηκε από 120 άτομα σε περισσότερα από 1.300. Επίσης αυξήθηκαν οι πωλήσεις των βιολογικών προϊόντων, μέλι, πιπεριές, τυρί κλπ. Που οι καταναλωτές βρίσκουν σε περισσότερα σημεία πώλησης. Την ίδια ώρα το μερίδιο των βιολογικών προϊόντων έναντι των συμβατικών στη Βουλγαρία ας πούμε αυξήθηκε κατά 30% σε ετήσια βάση. Και εμείς, στον αντίποδα, στη γη της επαγγελίας εδώ στην Ελλάδα, τι κάνουμε για να εκμεταλλευτούμε την όλη κατάσταση? Μάλλον ελάχιστα πράγματα. Εξαιρετική χρονιά χαρακτηρίζει ο σύνδεσμος ελληνικού ίνου, ο ΣΕΟ, τη φετινή σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρίγο του 2013. Στον καθιερωμένο του απολογισμό, ο σύνδεσμος τονίζει ότι οι ποσότητες των σταφυλιών ήταν ελαφρά αυξημένες, οι τιμές ικανοποιητικές και σχετικά σταθερές όπως ταιριάζει σε μια όρημη αγορά. Όσο για την ποιότητα ήρθε σχεδόν από μόνη της. Ο ήπιος χειμώνας με αρκετές βροχοπτώσεις έβγαλαν νωρίτερα τα μπέλια από το χειμερινό λίθαργο και η ζεστή άνοιξη επιβεβαίωσε την προημότητα της χρονιάς, αναφέρει ο ΣΕΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, όμως, το εξαιρετικό καλοκαίρι είναι εκείνο που εξασφάλισε την ποιότητά της. Ήπιο καλοκαίρι χωρίς καύσωνες και με συνεχή βοριαδάκια δημιούργησε μια ομαλή πορεία ορίμανσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτές οι γενικές συνθήκες λειτουργήσαν σε όλα τα μικροκλίματα της χώρας ως ένα γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο απορροφήθηκαν τοπικές ιδιαιτερότητες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ΣΕΟ, τα ελληνικά κρασιά εισοδείας
2013 θα εδραιώσουν την ποιοτική ανωτερότητα της χώρας μας στην παραγωγή ίνου και θα είναι θεμέλιο για τα μεγάλα ελληνικά κρασιά που έρχονται στο μέλλον.